Διαβάζω λοιπόν, προσπαθώ να κάνω μια προσέγγιση να δούμε να συμφωνούμε για να καταλήξουμε κάπου. Στηρίζουμε τα συμβούλια αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε έκτακτη συνεδρίαση στις 14 Δεκάτου του 2012 αποφασίζει, ομόφωνα αν το σώμα το επιτρέπει, να στηρίξει ανεπιφύλακτα τα αιτήματα των εργαζομένων έτσι όπως διατυπώνονται και όλες τις ενέργειες εκ μέρους του για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για να μην γίνει οποιαδήποτε απόλυση. Όχι διαθεσιμότητα. Δεν παίρνουμε στην διαδικασία της διαθεσιμότητας. Μαζί με τους εργαζόμενους θα αγωνιστούμε για την ακύρωση του συγκεκριμένου νόμου. Συμφωνείτε? Ενημερώνουμε το Σώμα ότι υπό τις σημερινές συνθήκες η υπηρεσία διοικητικού και του Δήμου αδυνατεί να λειτουργήσει για ευνόητους λόγους. Πάμε παρακάτω. Παράλληλα, συμπαραστευόμεθα ολόψυχα και στους υπόλοιπους υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους του νησιού μας που εργάζονται είτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είτε στην περιφέρεια είτε σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα είναι κοινό. Τέλος, καμιά διαπιστευτική πράξη δεν πρόκειται να εκδοθεί από το Δήμο και σε περίπτωση που το Υπουργείο μας επιβάλλει την υπογραφή τέτοιας πράξης, κάτουμε στο σύνολο, στο Υπουργείο Ιστορικό, το σύνολο των παρατήσεων μας σαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ανήκουμε. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση μας καλύπτει. Μια πρόταση. Εκεί που είπες για ευνόητους λόγους να μπει, με τους οποίους συμφωνούμε και στηρίζουμε πολιτικά. Το Σώμα το εγκρίνει. Πριν το εγκρίνει το Σώμα. Παρακαλώ. Εκεί που λέει ότι είπα για ευνόητους λόγους, με τους οποίους συμφωνούμε και στηρίζουμε. Το Σώμα το εγκρίνει. Για το ψήφισμα αναφέρομαι. Λοιπόν, εγώ εμείς προτείνουμε μια διατύπωση έτσι όπως τώρα θα τη διαβάσω. Αποφασίζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων που αποτελεί ουσιαστικά συγκαλυμμένη απόλυση. Καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφιστέντες μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016. Δεύτερον, να μη συμπράξει ο Δήμος Χίου καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Παρένθεση. Αποστολή κατά λόγω ονομάτων, κόμμα, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, θέσεις σε διαθεσιμότητας κλπ. Αναθέτει στον Δήμαρχο να δώσει τις σχετικές εντολές στην αρμόδια υπηρεσία. Νομίζω ότι τα, έτσι όπως το είπα, ο πρόεδρος τα αιτήματα έχουν διατυπωθεί, έχουν τα αρμοδιοκρατικά. Ζητάμε, είναι το δεύτερο άρθρο μαζί με τους εργαζόμενους να αγωνιστούμε για την ακύρωση του συγκεκριμένου νόμου. Αυτά από όσα τα διάβασα είναι πλειοψηφία των Δήμων, έτσι όπως μας τα έχει στείλει η Ομοσπονδία. Με άλλα λόγια, τα συμφωνούσαμε. Τα ξαναδιπλώσουμε, εντάξει. Σας παρακαλώ και να μην πω. Ταυτόχρονα επικυρώνει την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων με τα παρακάτω τίματα. Όπως είναι σύγχρονα από τον πρόεδρο. Με μια όμως παρένθεση. Λέει το κείμενο. Καλούμε να αποσυρθούν οι σχετικές διατάξεις. Οι μη σχετικές δηλαδή να ισχύσουν. Η ακύρωση του νόμου. Η ακύρωση του νόμου. Η ακύρωση του νόμου. Το κατάλαβα. Αλέκο, η ακύρωση του νόμου. Διευκρινίζω. Διευκρινίζω. Παρακαλώ. Μαζί με τους εργαζόμενους θα αγωνιστούμε για την ακύρωση του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος εκ των πραγμάτων θα κληθεί όσο αντισυνταγματικό. Όχι το διατάξιο. Το νόμο. Ο οποίος είναι αντισυνταγματικός. Λοιπόν, συνάδελφοι, ομόφωνα. Ομόφωνα. Θέλω να έτσι πάνω στο σύνθημα. Ωραία. Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοχείου. Τα υπόλοιπα... Περιμένετε. Παρακαλώ. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, εάν παρετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο της Κύου και δεν παρετηθεί, είναι δηλαδή ενιαίο στην Ελλάδα παρετήσει όλο το Δημοτικό Συμβουλίο, θα καταρρέσουμε και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Κύου. Και εκεί που να απολυθούν 14, θα απολυθούν 414. Είναι πολύ απλό. Επειδή όμως, ένα λεπτό. Εγώ δεν ξέρω τι θα πω στο σώμα. Εγώ όμως όταν λέω κάτι, Βασίλη, δεν μπορώ να λέω τη μία αυγά και την άλλη καλά. Εγώ, εφόσον μου προταθεί να υπογράψω διαπιστωτική πράξη, δεν πρόκειται να το κάνω και θα παραιτηθώ. Διότι, εάν αυτή τη στιγμή μας επιβάλλουν να υπογράψουμε διαπιστωτική πράξη, κανένας δεν μου προεξοφλεί εμένα ότι το επόμενο βήμα είναι ακόμα μεγαλύτερα χτυπήμα της τοπική αυτοδιοίκηση. Ως εκ τούτου δεν ξέρω τόσο η Δημοτική Συμβουλία θέλουν να πούν. Όλοι θα παρεμπιδώ. Εγώ παιδιά ένα λεπτάκι, καθάς πάρα κάνω θέση να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Εγώ μένω στην πρόταση τη δικιά μου, συμφωνώ σε όλα. Ωραία, θα αναμειωθεί στο λαό όλη την απόφαση. Έγινε, παρακαλώ. Να πει εισήγηση ότι θα εισηγηθεί και στην ΚΕΔΕ την παρέτηση. Ο Βασίλης έχει απολύτω. Να υπάρχει εισήγηση και στην ΚΕΔΕ για αυτό. Είναι ενταγμένο στο πλαίσιο που και εγώ είπα ότι η ΚΕΔΕ πρέπει και κατώτατο των περιστάσεων. Να συμπεριλάβω λίγο στο ψήφισμά μα. Το μικρόφωνο δεν καταγράφεται. Να συμπεριλάβω λίγο στο ψήφισμά μα, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ. Μέσα από το οποίο θα καλούμε την Κεντρική Ένωση Δήμων να πάει προς την κατεύθυνση αυτού που λέμε. Παρέτηση δηλαδή συνολικά των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων όλης της χώρας. Αυτό γιατί να μην το φύγει αλεκτό. Όμως, Στέλιο, δεν μπορεί να μείνει ακάλυπτος ο Δήμαρχος. Έτσι, εμείς ασχέτως της ΚΕΔΕ πρέπει να μείνουμε κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα παρατηθεί ο Δήμαρχος και την Δήμαρχη υπογράψουμε. Άσε τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σέλιο, σε παρακαλώ. Δεν λέει αυτό. Σέλιο, αυτό είναι ο Βασίλης. Το ψήφισμα διατυπώνεται έτσι όπως το υπόθηκε. Και με τις προσθήκες του έγιναν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σκέλος των παρετήσεων, έτσι, ακούστηκαν κάποιες διατυπώσεις οι οποίες καταγράφηκαν στα πρακτικά. Αυτό το ψήφισμα πάει. Με ευθύνη δικιά μου, πάει. Καλό συνεδρίαση και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων τη Δευτέρα και περνάει και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων του Αγίου Αιγαίου. Λοιπόν, ομόφωνα, συνάδελφοι, ομόφωνα.